Πες μου λίγο, θα ήθελα να μου μιλήσεις την άποψή σου δηλαδή, λίγο για το φαινόμενο Τάκης. Φαινόμενο Τάκης. Δεν ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ προσωπικά, δεν έχει έρθει εδώ ενώ. Τον παρακολουθώ από το Survivor και εγώ νιώθω ότι είναι σε μια στιγμή σύγχυσης. Που είναι εκτός αυτού σιγά σιγά, ενώ κάπως αρχίζει και υπερενοχλείται γιατί μάλλον σαν χαρακτήρας είναι λίγο πιο εκρηκτικός και στην αρχή και με τη βοήθεια του γιατρού του Βασάλου και με τη Μαριαλένα μετά, κάπως τον είχαν τον άνθρωπο ότι έλα, μην το κάνω. Οπότε μάλλον κρατιότανε ενώ ήθελε να κάνει έκρηξη και τώρα νομίζω ότι κάνει εκρήξεις. Πώς μπορεί να είναι αυτό. Εσύ θεωρείς πως ένας άνθρωπος, θα το πω τώρα, 50 χρονών, ο οποίος δεν είναι μεγάλος ζήσει. Ο 50 χρονών. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι. Όλοι εκεί πλησιάζουμε. Εσύ απλά θέλω να σου πω ότι μικρός είσαι. Φαίνομαι, δεν είμαι όμως. Πόσο είσαι. Έχω βάψει τα μαλλιά μου, έχω. Τα έχω καταλάβει, έχω δει την επαφή. Αλλά τι, πόσο είσαι. Είμαι 36. Τι μας λέει, ρε, και είσαι μεγάλος. Το 87. Το 87, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια και εσύ, Κωνσταντίνε. Και εγώ το. Τα έτης είναι τα καλύτερα. 46 δεν θέλει, θα λες 35. Γιατί άμα λες 36, αναγκαστικά θα πάω 46 που δεν είμαι ακόμα. Γενικά και για μένα λέω ότι και γι' αυτό τσακώθηκα μαζί του, γιατί του λέω. Ή μου λέει δεν μου δώσε το χέρι όταν αλλάξαμε ομάδες. Του λέω αυτά που λες δεν τα δέχομαι. Και μου ζήτησε συγγνώμη. Του λέω: δεν δέχομαι τη συγγνώμη σου από τη στιγμή που είσαι 50 χρονών και εγώ είμαι 36. Είμαστε δηλαδή μεγάλοι άνθρωποι. Έχουμε ζήσει, δεν είμαστε παιδάκια. Του λέω: είμαστε 15 χρονών. Το ακούω. Να πω ότι, OK, σου ξέφυγε κτλ. Ναι, αλλά. Έχουμε γιατί γνώση να μην το τι λέμε. Συγγνώμη, ρε, δεν την εννοούσε. Για μένα, όχι, εγώ δεν την δέχτηκα. Γιατί λέω: αυτό που έκανε, μια επίθεση που έκανε σε μένα, λέω, ήταν σκεμμένη, ξεκάθαρα. Δεν είχαμε κάτι να πούμε ότι είχαμε τσακωθεί κτλ. Και πήγε να μου τη φέρει, α πούμε, κτλ. Και λέω, όχι, Τάκη, λέω, δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη σου. Δηλαδή ήτανε... Να τη δεχτώ ψεύτικα. Στρατηγικά, δηλαδή, σου έκανε αυτή την επίθεση. Εσύ θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος τώρα γιατί το κάνεις, το για να παίξεις. Το αναφέρθηκε σε κάτι στο 21. Ναι. Αυτός, ουσιαστικά, τότε που ήταν υποψήφιος και ήμασταν και οι δύο υποψήφοι, κλασικά για να προκαλέσει κάποιες αντιπώσεις. Οκ, okay, κατάλαβα τι λες. Όπως έκανε και η Αφροδίτη. Λέω αυτό, από τη στιγμή που δεν σ' αφορά και ούτε ήσουνα, το αναφέρει για ποιο λόγο, του λέω, Τάκη. Μου λέει, συγγνώμη. Λέω συγγνώμη, του λέω, ξέρω. Αλλά ότι ακούστηκε, ήταν έγινε. Ανήθικο αυτό που έκανες, του το είπα. Ήταν ανήθικη κίνηση από σένα. Δεν το δέχομαι, δεν είσαι 15 χρονών. Και απλά δεν δέχομαι τη συγγνώμη σου. Μου λέει, μου είπε, πραγματικά μου λέει χίλιες φορές, μου λέει, που δεν δέχεσαι τη συγγνώμη σου και το χαίρομαι που δεν τη δέχεσαι και το δείχνεις και δεν τη δέχτηκες ψεύτικα. Και καλά να πω ότι. Τι okay. Κούραση είναι αυτή που μου λες αυτή τη στιγμή, Παναγία μου, ναι, κάνω αυτές τις κουβέντες. Και μου λέει, θέλω να σου αποδείξω το αντίθετο, ότι είμαι κομπλέ. Α. Εγώ δεν μπορούσα συνέχεια τις εντάσεις που γινόντουσαν. Προφανώς. Και φυσικά δεν παίζονται όλες. Ευτυχώς. Γιατί ήταν καθημερινό. Ναι, δηλαδή είναι, όχι, είναι πολλές οι εντάσεις. Ενώ ναι. Δηλαδή είναι πια το νησί των Εύρων. Ναι, και είμαστε στο έτσι. Πιστεύεις ότι κάτι παρόμοιο γίνεται τώρα και με τον Νικό που έγινε, δεν ξέρω αν είδες στο χθεσινό επεισόδιο που έγινε. Δεν αυτό το είδα, που... δεν πρόλαβα δυστυχώς. Πάλι, νομίζω πάλι δεν δώσαν τα χέρια πριν ξεκινήσουν. Κάτι του είπε, δεν ξέρω μετά, φύγανε. Ο ένας τραβούσε την κνήμη. Διδάσκεις. Άστα τώρα. Διδάσκεις. Αντιδάσκω. Δηλαδή χτυπήσανε, τραβηχτήκανε μετά, πατητές, έλεγε ο Μπάρτζης. Τα έχουμε πάντα αυτά. Και από τους δύο. Και έκανε ολόκληρο. Χτύπησε ο άνθρωπος προφανώς. Χτύπησε. Χτυπάει συνέχεια. Άτσαλος δηλαδή. Χτυπάει κάπως ο Τάκης. Δεν το λυπάται. Θέλω να μου μιλήσει τώρα για το φαινόμενο Μαρτίκας. Το ψιλοφουσκώνει κιόλας. Καταλάβαμε. Γι' αυτό το σταματήσαμε. Το φαινόμενο Μαρτίκας, αυτός ο Αστέρας. Αστέρας. Πόση ώρα κάνετε συμβούλιο? Από τις δύο ώρες που είναι το συμβούλιο, φαντάζομαι στις η μία ώρα είναι δικιά του. Μια μισή, εγώ θα έλεγα. Μια μισή. Μια μισή, μια μισή και μισή του Τάκη. Ναι. Μια μισή και μένει. Πώς τον αντιμετωπίζετε, ρε παιδί μου? Εγώ το Σπύρο. Προσωπικά ήμουν έτσι, όπως είμαστε εδώ. Μοιάζει με το συμβούλιο. Δεν είναι τυχαίο. Μπράβο στην παραγωγή, συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ ζω, νομίζω είμαι στο τελευταίο συμβούλιο πάλι. Έχουμε και το Λιανό, αλλά σε πιο πετύτη, το Στέλιο μας. Δεν έχουμε το πρωτότυπο. Άρα λοιπόν, εσύ παρακολουθήσατε απλά, λέγατε, ωραία, τώρα είναι η ώρα του Μαρτίκα, να σταματήσουμε. Αυτός όμως αυτό το κάνει, θεωρείς, στρατηγικά. Είναι αυτή η προσωπικότητα που της αρέσει η φωνή της? Του αρέσει. Του αρέσει να μιλάει. Σίγουρα, ναι. Έχει λέκιν. Το έχει, το έχει. Μα όχι, ξέρεις τι κάνει. Μιλάει αργά και χωρίς να σταματήσει, που σημαίνει ότι παίρνει χρόνο να σκεφτεί την επόμενη πρόταση. Και εσύ δεν ξέρεις αν τελειώσει κάπου και απλά τον ακούς. Τα έχει σκεφτεί όλα. Τα σκέφτεται δύο μέρες πριν, δηλαδή το δεύτερο συμβούλιο το έχει σκεφτεί από την προηγούμενη ασυλία που χάθηκε. Τι οργανωτικές ικανότητες να δεις, μπράβο, ρε Σπύρο.
Απλά άμα το πιάσει αδιάβαστο, δηλαδή του πει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν το έχει σκεφτεί, γουλώνει τα μάτια και μένει παγωτό. Αλλά εσείς παίζατε δηλαδή με τον. Ναι. Δεν τον θεωρείς επικίνδυνο παίκτη? Επικίνδυνο. Σε εισαγωγικά η λέξη, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί είναι μια στρατηγική μπορεί να μην είναι. Που και στα αθλήματα έχει ανέβει πολύ, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εγώ το παραδέχομαι σίγουρα στο θέμα. Αλλά το κομμάτι του Σπύρου είναι πολύ ξεκάθαρα το κομμάτι του. Είναι επικίνδυνο και στο αγωνιστικό, άμα σε φτάσει στο άθλημα. Δηλαδή με το που φτάσει στο στόχο είναι επικίνδυνο. Είναι η στόχη του καλυβέρνου. Και άμα σε πιάσει το στόμα του είναι πάλι επικίνδυνο. Πάρα πολύ δυνατό. Επικίνδυνο. Άρα το βλέπεις τελικό. Θα μπορούσε. Ο καθένας θα μπορούσε.